Okay, αρχικά να ξεκαθαρίσω κάτι. Ξέρω ότι στο τέλος του προηγούμενου βίντεο είχα υποσχεθεί ένα διαφορετικό θέμα για αυτή τη φορά και όντως ετοίμαζα ένα άλλο βίντεο για αυτό το μήνα. Βλέποντας όμως μερικά σχόλια και μηνύματα που ζητούσαν να μάθουν τι είναι τα RNA και DNA εμβόλια, καθώς και διάφορα άλλα τα οποία επιχειρούσαν να δώσουν μια εξήγηση για το πώς μπορεί να λειτουργούν, είπα να κάνω κι εγώ ένα βίντεο υποσημείωση σαν συνέχεια του προηγούμενου. Στο οποίο ομολογουμένως κακώς δεν τα είχα συμπεριλάβει με την ιδέα ότι είναι καινούρια. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο και να μειώσουμε όσο γίνεται τις παρεξηγήσεις και τον τρόμο. Σε αυτούς τέλος πάντων που είναι διατεθειμένοι να μάθουν δύο πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν! Πριν αρχίσουμε να εξηγούμε το μηχανισμό αυτών των εμβολίων, θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή επανάληψη από τη βιολογία του λυκείου. Ένα μέσο κύτταρό μας λοιπόν αποτελείται πολύ χοντρικά από μία κυταρική ή αλλιώς πλασματική μεμβράνη που το χωρίζει από το εξωτερικό περιβάλλον, από ένα πυρήνα μέσα στον οποίο βρίσκεται το DNA μας, δηλαδή πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά όλου του οργανισμού μας, από μερικά οργανίδια και από τον εσωτερικό του χώρο που λέγεται κυταρόπλασμα. Το DNA του πυρήνα τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο τσελεμεντές με τις συνταγές που δίνει εντολή στο κύτταρο να φτιάξει τα χαρακτηριστικά σου. Οι συνταγές αυτού του τσελεμεντέ λέγονται γονίδια. Εγώ για παράδειγμα που έχω καστανά μάτια, έχω ένα γονίδιο στο DNA μου που δίνει εντολή να παραχθεί αυτό το χρώμα των ματιών. Και πώς γίνεται αυτό? Εδώ να πούμε ότι το DNA δεν βγαίνει ποτέ από τον πυρήνα. Όπως και ο τσελεμεντές δεν φεύγει ποτέ από το ράφι γιατί μπορεί να λαδωθεί. Έτσι, όταν εγώ θέλω να φτιάξω ένα φαγητό, αντί να κουβαλήσω το βιβλίο έξω, θα πάρω ένα χαρτάκι, θα αντιγράψω τη συνταγή που με ενδιαφέρει και θα το πάρω μαζί μου στην κουζίνα. Αντίστοιχα και το κύτταρο, αν χρειάζεται μία πληροφορία για το χρώμα των ματιών μου για παράδειγμα, δεν θα βγάλει το DNA από τον πυρήνα, αλλά θα χρησιμοποιήσει ένα πρόχειρο χαρτάκι που λέγεται mRNA. Αυτό το mRNA είναι ένα τέλειο αντίγραφο του γονιδίου που θέλουμε και έχει την ικανότητα μετά που θα πάρει την πληροφορία από το DNA να βγει ελεύθερο στο κυταρόπλασμα. Έτσι λοιπόν, όπως και εσύ που μόλις αντέγραψες τη συνταγή θα πας στην κουζίνα και με τις οδηγίες από το χαρτάκι θα μαγειρέψεις το φαγητό σου, με τον ίδιο τρόπο και το mRNA θα πάει στα ριβοσώματα και θα τους δώσει εντολή με βάση τις οδηγίες που κουβαλάει να φτιαχτεί η πρωτεΐνη που θέλουμε. Αν θες να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η διαδικασία αυτή, μπορείς να δεις αυτό το βίντεο στο οποίο το εξηγώ αναλυτικά. Και τώρα μπορούμε να πάμε στα εμβόλια mRNA. Το εμβόλιο αυτό εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό το μηχανισμό. Ο ιός SARS-CoV-2 για παράδειγμα έχει κάποιες γλυκοπρωτεΐνες στην επιφάνειά του και συγκεκριμένα την πρωτεΐνη S που αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό όταν αυτός θέλει να εισβάλλει στο σώμα μας. Κάτι σαν ταυτότητα για τον ιό, φαντάσου. Τώρα, μέσα στο τζελεμεντέ του ιού, στο RNA του δηλαδή, βρίσκεται η συνταγή που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη. Πήραμε λοιπόν μόνο αυτή την πληροφορία και τη μετατρέψαμε σε mRNA με σκοπό να τη βάλουμε στο εμβόλιο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ. Το mRNA αυτό είναι τρομερά ευαίσθητο και καταστρέφεται πολύ εύκολα όταν είναι μόνο του. Ακόμα και στον ίδιο τον ιό, αν το σκεφτείς, το RNA του προστατεύεται από ένα περίβλημα. Όπως και το δικό μας DNA δεν είναι γυμνό, αλλά προστατεύεται μέσα στον πυρήνα και αυτός με τη σειρά του μέσα στο κύτταρο. Προκειμένου λοιπόν να μην καταστραφεί πριν την ώρα του το mRNA, οι ερευνητές για να το προστατέψουν έφτιαξαν γύρω του ένα περίβλημα από λιπίδια, σαν αυτοκινητάκι ουσιαστικά. Αυτό το αυτοκινητάκι είναι και το νανοσωματίδιο που τόσο φοβούνται οι συνωμοσιολόγοι. Ούτε τσιπάκι, ούτε νανομπότ, ούτε μικροσκοπική κάμερα, αλλά μία απλή φούσκα από λιπίδια. Δεν ακούγεται πια και τόσο τρομακτικό, έτσι? Anyway λοιπόν, το νανοσωματίδιο θα μεταφέρει με ασφάλεια το mRNA στο κύτταρο, το οποίο στη συνέχεια θα πάει κατευθείαν στα ριβοσώματα, όπου θα παράξει συγκεκριμένα την πρωτεΐνη S του ιού. Αμέσως μετά την πρωτεΐνη αυτή θα την πάρει το κύτταρο και θα την παρουσιάσει στην επιφάνειά του πάνω σε ένα χεράκι υποδοχέα που λέγεται MHC1, ο οποίος by the way βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Να σημειώσω εδώ ότι επειδή πρόκειται για συγκεκριμένο τμήμα και όχι ολόκληρο το RNA του ιού, γι' αυτό ακριβώς και φτιάχνεται μόνο αυτή η πρωτεΐνη και όχι ολόκληρος ο ιός. Άρα δεν κινδυνεύεις και να αρρωστήσεις. Έπειτα, νανοσωματίδιο και mRNA θα καταστραφούν από τον ίδιο τον οργανισμό. Και με την εκτεθειμένη πρωτεΐνη S του ιού, τι γίνεται? Όπως είχαμε πει και στο βίντεο με την ειδική ανοσία, κάποια κύτταρα του ανοσοποιητικού θα αναγνωρίσουν αυτή την πρωτεΐνη, θα φτιάξουν αντισώματα και ειδικά κύτταρα εναντίον της και θα τη θυμούνται για πολύ καιρό. Έτσι, αν κάποια στιγμή στο μέλλον ο πραγματικός ιός θελήσει να εισβάλλει στον οργανισμό σου, το ανοσοποιητικό σου θα αναγνωρίσει αμέσως την πρωτεΐνη S που του είχαμε δείξει με το εμβόλιο και θα τον καταστρέψει πριν προλάβει να σου κάνει ζημιά.
Αυτός είναι πάνω κάτω και ο μηχανισμός που λειτουργούν τα RNA εμβόλια, όπως είναι αυτά της Pfizer και της Moderna. Και για να προλάβω τυχόν εξυπνάδες, όχι, δεν κάνω διαφήμιση, απλώς εξηγώ πώς λειτουργεί κάθε μια εταιρεία, γιατί υπάρχουν απορίες. Ηρεμήστε μερικοί. Επίσης, μία σημείωση για αυτούς που φοβούνται ότι ο ιός θα μετατρέψει το RNA του σε DNA και θα το κολλήσει στο δικό μας. Αυτό, παιδιά, το κάνουν μόνο οι ρετροοί, όπως είναι ο HIV. Ο SARS-CoV-2 όμως, αν και ιός RNA, δεν είναι ρετροϊός. Επομένως, δεν έχει αυτή την ικανότητα. Οπότε αυτό απλά δεν γίνεται. Από την άλλη, τα DNA εμβόλια λειτουργούν λίγο διαφορετικά και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αυτά της AstraZeneca και της Sputnik. Σε αυτή την περίπτωση, αντί για ένα νοσοματίδιο από λιπίδια, χρησιμοποιείται ως αυτοκινητάκι ένας αδενοϊός που είναι ζαλισμένος και επομένως ακίνδυνος. Οι αδενοϊοί γενικά είναι μια οικογένεια ιών με δίκλωνο DNA που, όταν φυσικά δεν είναι ζαλισμένοι, προκαλούν σε κατά τα άλλα υγιή άτομα λοιμώξεις όπως το κοινό κρυολόγημα. Και τι ξέρουμε με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα για τα DNA εμβόλια? Αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι αφαιρείται ένα γονίδιο από το DNA του ιού που είναι υπεύθυνο για την αναπαραγωγή του, έτσι ώστε να μην μπορεί πια να πολλαπλασιαστεί. Στηρώνουμε τον ιό ουσιαστικά. Ταυτόχρονα αντικαθίσταται το κομμάτι αυτό με ένα άλλο γονίδιο DNA που έχει την πληροφορία για την πρωτεΐνη S του SARS-CoV-2. Όταν λοιπόν αυτός ο αδενοϊός φτάσει στο κύτταρο, θα απελευθερώσει το γενετικό του υλικό στο κυταρόπλασμα, το οποίο στη συνέχεια θα μπει στον πυρήνα του κυτάρου και, πρόσεξέ με, χωρίς να ενσωματωθεί στο κεντρικό DNA, θα ξεκινήσει να μεταγράφεται σε mRNA, το οποίο στη συνέχεια θα πάει στα ριβοσώματα και θα μεταφραστεί στην πρωτεΐνη S. Από εκεί και πέρα τη διαδικασία την ξέρεις. Η πρωτεΐνη S θα παρουσιαστεί πάνω στους υποδοχείς MHC1, με αποτέλεσμα να την εντοπίσουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και να φτιάξουν αντισώματα και μνήμη εναντίον της, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είπαμε και πριν. Οπότε, για να απαντήσω και σε αυτό που ακούγεται ότι αυτά τα εμβόλια θα αλλοιώσουν το DNA μας, είναι ξεκάθαρο από τους μηχανισμούς που μόλις εξήγησα ότι αυτό δεν ισχύει για κανέναν από τους δύο τύπους. Επίσης, ένα λαθασμένο συμπέρασμα που είδα κρυμμένο πίσω από μια κατά τα άλλα λογική απορία. Μα πώς είναι δυνατόν ένα εμβόλιο να φτιαχτεί τόσο γρήγορα? Άρα κάτι δεν πάει καλά? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι θα κάνεις αν σου πω ότι το εμβόλιο βασίστηκε σε έρευνα που γινόταν τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα? Ναι, όσο και αν σου ακούγεται περίεργο, αυτή η μέθοδος δεν είναι καινούρια. Επίσης, σε αντίθεση με τα κλασικά εμβόλια που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, τα εμβόλια αυτά είναι πιο φτηνά και πιο εύκολα στην παραγωγή, αφού δεν χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί στο εργαστήριο ο ιός, ώστε να τον βάλουμε στο εμβόλιο είτε τον ίδιο είτε κομμάτια του. Αυτοί είναι και κάποιοι λόγοι που παράγονται τόσο γρήγορα, και όχι ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες δοκιμές όπως νομίζουν μερικοί. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ακόμα ανησυχούν για παρενέργειες και είναι απόλυτα κατανοητό. Γι' αυτό όμως έγιναν και γίνονται ακόμα πυρετοδός συνέχεια τεστ, τόσο σε εργαστήρια όσο και σε χιλιάδες εθελοντές που δέχτηκαν να το κάνουν πριν βγει στην αγορά, έτσι ώστε μέχρι να είναι έτοιμο το τελικό προϊόν να είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Μην ξεχνάς ότι κοινό στόχος όλων είναι η δημόσια υγεία. Και για αυτούς που θα τρέξουν να μου πούν ότι οι φαρμακοβιομηχανίες βιάζονται γιατί έχουν κέρδος και κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, ακόμα και έτσι να είναι, κανείς δεν έχει σκοπό να βγάλει ένα πρόχειρο φάρμακο που θα ξεκάνει μαζικά τον κόσμο, βάζοντας σε κίνδυνο τη φήμη του. Το προσωπικό συμφέρον και κέρδος είναι ακόμα ένα κίνητρο για να βγει στην αγορά κάτι που δουλεύει. Πριν κλείσω λοιπόν, να τονίσω και σε αυτό το βίντεο ότι κάνοντας ένα οποιοδήποτε εμβόλιο, όχι μόνο για τον SARS-CoV-2, έτσι, γενικά μιλάω τώρα, δεν προστατεύεσαι μόνο εσύ, αλλά προστατεύεις και τους γύρω σου. Γιατί αν είσαι εμβολιασμένος, ο μικροοργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει πάνω σου και συνεπώς ούτε να σε χρησιμοποιήσει σαν μέσο για να μεταφερθεί σε κάποιον άλλον. Αυτός είναι και ο λόγος που όσοι εργαζόμαστε στον τομέα της υγείας επιμένουμε τόσο στα εμβόλια. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με σένα, αλλά και με την υγεία των γύρω σου. Και δυστυχώς, με λύπη μου, διαπίστωσα στο προηγούμενο βίντεο ότι πολλοί όχι μόνο δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό, αλλά σκέφτονται μόνο την πάρτη τους. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε ένας έξυπνος σε δημόσιο σχόλιο και χωρίς ίχνος ντροπής, ας πεθάνουν οι αδύναμοι οργανισμοί. Μεγάλε, αυτός ο αδύναμος οργανισμός μπορεί να είναι η μάνα σου, το ξέρεις έτσι? Εκτός αν αυτό δεν σε πειράζει και τόσο. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω εγώ.
Αν ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο και βρήκες ενδιαφέρον το βίντεο, μπορείς να το δείξεις και σε φίλους σου για να λύσουν και αυτοί κάποιες απορίες ή να επισκεφτείς και τις σελίδες του καναλιού στα social media. Και για οποιαδήποτε ερώτηση, ακόμα και πάνω σε αυτά που παρουσιάζονται εδώ, ρώτα το γιατρό σου, αφού μόνο αυτός γνωρίζει το ιστορικό σου και μπορεί να σε συμβουλέψει για οτιδήποτε. Γιατί μην ξεχνάς, το βίντεο αυτό όπως και οτιδήποτε άλλο στο ίντερνετ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση και συμβουλή. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα στην απόψινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που το έχετε χίλιο ακούσει στις τηλεοράσεις και αφορά τον COVID-19. Εμείς όμως συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα εμβόλια και μάλιστα πόσο αυτά επηρεάζουν τα κύτταρά μας, πώς έχουν δημιουργηθεί και επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, για το λόγο αυτό σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή και την, να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό με τον καθηγητή της αιματολογίας, τον κύριο Αργύρη Σημεωνίδη, ο οποίος είναι καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και διευθυντής της αιματολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο μας των Πατρών. Κύριε καθηγητά μου, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, διότι ξέρω τι σημαίνει να είναι κανείς καθηγητής, μάλιστα να είναι και διευθυντής μιας κλινικής με πάρα πολλές δραστηριότητες και έχετε το χρόνο και την καλοσύνη να έρθετε να κουβεντιάσουμε για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα. Πρέπει να πω ότι την αφορμή την πήρα από ένα mail που στείλατε σε φίλους και το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ. Με είχαν προβληματίσει όλα αυτά που ακούμε και έτσι σας παρεκάλεσα να έρθουμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα σας, πατέρα Νικόλα, αγαπητοί φίλοι που μας βλέπετε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία επικοινωνίας και είναι χαρά μου να μπορέσω από τη θέση αυτή να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα στους τηλεθεατές που ενδεχομένως έχουν κάποιες απορίες και να αποδώσω την αλήθεια, ακριβώς την επιστημονική αλήθεια. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας, οτιδήποτε θέλετε να διευκρινίσουμε που μπορώ να απαντήσω. Εκείνο που θα ήθελα ευθύς εξ αρχής για καθηγητά μου να διευκρινίσουμε είναι ότι εσείς ως καθηγητής της αιματολογίας, τι σχέση έχετε, γιατί αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Βγαίνουν πολλοί και ομιλούν. Και θέλω σας παρακαλώ πολύ να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί να δείξουμε το βάρος της απόψεώς σας, το βάρος της επιστημονικής σας θέσεως και όχι μιας γενικής έτσι, θέσεως που μπορεί να έχει κάποιος γιατρός. Ευχαρίστως να σας πω. Να επισημάνω ότι ο ιός ο οποίος μας απασχολεί είναι ένας πολύ περίεργος ιός. Είναι ένας ιός ο οποίος όσο λίγοι στην ανθρώπινη ιστορία της εσωτερικής παθολογίας, προσβάλλει τα περισσότερα είδη κυττάρων του οργανισμού. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι εντεροί οι οποίοι προσβάλλουν τα εντερικά κύτταρα. Υπάρχουν οι αναπνευστικοί ιοί οι οποίοι προσβάλλουν τον βλενογόνο του αναπνευστικού συστήματος και ενδεχομένως τους πνεύμονες ή τις κυψελίδες ή το ρινοφάρυγγα. Υπάρχουν και κάποιοι ιοί οι οποίοι είναι πιο συστηματικοί. Αυτός ο συγκεκριμένος ιός, ο COVID-19, είναι από τους πιο συστηματικούς που έχουμε συναντήσει στην ανθρώπινη ιστορία της ιατρικής. Έχει υπολογιστεί και έχει βρεθεί ότι προσβάλλει, αν θυμάμαι καλά, 31 διαφορετικά είδη ανθρώπινων κυττάρων. Δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προσβάλλουν συγχρόνως το γαστρεντερικό σύστημα, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το αναπνευστικό σύστημα, τους πνεύμονες, τους ιελογόνους αδένες, το πάγκρεας και τα νεφρά και κυρίως τα αγγεία. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για έναν ιό ο οποίος έχει τρομερή διεισδυτικότητα και προσβάλλει ολόκληρο τον οργανισμό. Τώρα, εμείς προσβάλλει επίσης και τον αιμοποιητικό ιστό, δηλαδή τα κύτταρα του αίματος. Εμείς σαν αιματολόγοι ερχόμαστε σε μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο, γιατί πάρα πολλές από τις εκδηλώσεις της λίμωξης αφορούν τον αιμοποιητικό ιστό και εκδηλώνονται από το αίμα. Υπάρχουν δηλαδή διαταραχές από τα λευκά αιμοσφαίρια, από τα αιμοπετάλια, από τους παράγοντες της πύξεως και η συμβολή δική μας είναι ότι καθοδηγούμε τους συναδέλφους λοιμοξιολόγους στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και προσπαθούμε να αποσοβήσουμε επιπλοκές.
Άρα λοιπόν έχουμε μια ισχυρή συμμετοχή και εάν δείτε, οι αιματολόγοι είναι μετά τους λοιμοξιολόγους από τις πιο και τους πνευμονολόγους από τις πιο συναφείς ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και την διάγνωση αυτού του ιού, αυτής της λίμωξης από τον ιό αυτό. Γιατί κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν βαριά συμπτώματα και άλλοι... Ναι. Εγώ να σας πω, κύριε καθηγητά μου, νόσησα ελαφριά. Η γυναίκα μου και ο γιος μου ούτε καν το κατάλαβαν. Υπάρχουν πολλοί... Και άλλοι, ναι. Συγγνώμη, συνάδελφό σας, καθηγητής της φυσικής, τόσες μέρες τον... Βεβαίως, βεβαίως. Ο πατέρ γέροντας Εφραίμ, ο Βατοπεδινός, ένα μήνα στην εντατική κτλ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στη βαρύτητα της λίμωξης, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα προβλέψει ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει αν κάποιος συγκεκριμένος που θα μολυνθεί από τον ιό θα εμφανίσει ελαφρότερη ή βαρύτερη λίμωξη. Έχουν ωστόσο αναγνωριστεί κάποιοι παράγοντες βαρύτητας, παράγοντες θα λέγαμε επικινδυνότητας, οι οποίοι κάνουν τη λίμωξη ενδεχομένως βαρύτερη και αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά έχουν αναγνωριστεί τέτοιοι παράγοντες. Ας πούμε, ο σαγαρώδης διαβήτης, η ύπαρξη συστηματικού νοσήματος, η ηλικία, το φύλο, οι άντρες είναι σε εισαγωγικά περισσότερο τυχεροί, δηλαδή μερικές φορές έχουν πιο βαριά κλινική εικόνα και επομένως και υψηλότερη νοσημότητα. Τυχεροί σε εισαγωγικά. Τα υποκείμενα νοσήματα, όπως λέμε, δηλαδή όπως βλέπετε και στις ανακοινώσεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο αριθμός και η βαρύτητα των υποκείμενων νοσημάτων. Γιατί σε ένα μεγάλο στρες που υφίσταται ο οργανισμός κατά τη λίμωξη, θα πρέπει ο οργανισμός μας να έχει επάρκεια σε όλα τα συστήματα, το κυκλοφοριακό, την καρδιά, τα νεφρά, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει, την αναπνευστική κυρίως λειτουργία. Εάν έχει νοσήματα τα οποία έστω και λίγο έχουν φυράνει την ακεραιότητα αυτής της λειτουργίας, τότε μοιραία η λίμωξη θα είναι βαρύτερη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν αναλυθεί, όπως ας πούμε η ποσότητα, θα λέγαμε, του ιού η οποία μολύνει, δηλαδή η δόση του ιού και η ακεραιότητα των μηχανισμών αντιμετώπισης του ιού και τέλος είναι και παράγοντες οι οποίοι αφορούν την ένταση της ανοσολογικής αντίδρασης. Δηλαδή είναι περίεργο ότι ένα μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας από αυτό τον ιό δεν προκαλείται από την ίδια τη μόλυνση, αλλά προκαλείται από την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος που έχει σαν στόχο να εξαλείψει τον ιό. Αυτή η αντίδραση είναι τόσο βίαιη γιατί ο ιός παρέχει πολύ έντονη ανοσολογική διέγερση και η ίδια αυτή η αντίδραση μπορεί να είναι καταστροφική για τον οργανισμό. Επομένως, ένα μέτρο της θεραπείας, ένας άξονας της θεραπείας είναι να περιορίσει την ανοσολογική αντίδραση. Να την κάνει δηλαδή πιο ήπια την αντίδραση. Και βεβαίως άλλοι στόχοι και άλλοι άξονες της θεραπείας είναι να περιορίσουν την διεισδυτικότητα του ιού ή να επηρεάσουν τους μηχανισμούς ανοσίας και να αυξηθεί η κάθαρση, δηλαδή η ταχεία κυκλοφορία και η απελευθέρωσή μας από τον ιό. Οπότε... υπάρχουν επικίνδυνες. Βεβαίως. Επιπλοκές. Αναγνωρισμένες. Οι επιπλοκές είναι αρκετές, είναι σημαντικές και μερικές φορές θα λέγα είναι απρόβλεπτες. Όπως σας είπα, ο ιός προσβάλλει πάρα πολλά είδη κυττάρων. Αυτό έχει σαν συνέπεια, πέραν από την κλασική κλινική εικόνα της πνευμονίας, η οποία οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια, πολλοί ασθενείς να κινδυνεύουν από επιπλοκές χωρίς να αναπτύξουν το κλασικό σύνδρομο της πνευμονίας. Ένα κλασικό παράδειγμα θα σας αναφέρω τις τρομβωτικές επιπλοκές. Υπάρχουν πολλές τρομβωτικές επιπλοκές, οι οποίες οφείλονται στο γεγονός ότι ο ιός προσβάλλει, όπως είπα, το εσωτερικό τείχωμα των αγγείων, δηλαδή το ενδοθήλιο των αγγείων, το οποίο φυσιολογικά δεν ενεργοποιεί τους παράγοντες πήξης και τα αιμοπετάλια που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα, αλλά όταν αλλοιωθεί, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, όταν μολυνθεί το ενδοθήλιο των αγγείων από τον ιό, τότε ενεργοποιείται το ενδοθήλιο και κάνει τα αιμοπετάλια να προσκολώνται επάνω του και επομένως να προκύπτουν θρομβωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίες. Μπορεί δηλαδή να αφορούν ζωτικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος, όπως τα πνευμονικά αγγεία, όπως η καρδιά, και έτσι να έχουμε καταστροφικές θρομβωτικές εκδηλώσεις σε ανύποπτο χρόνο και ασθενείς που δεν είχαν κανένα παράγοντα κινδύνου. Βλέπετε δηλαδή ασθενείς
25 χρονών να παθαίνουν αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ή βλέπετε ασθενείς 30 χρονών χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου να κάνουν έμφραγμα. Και λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Η απάντηση είναι ότι έχουμε ενεργοποίηση του ενδοθυλίου, ενεργοποίηση του πυκτικού μηχανισμού και δημιουργία θρόμβων. Άρα ένα σημαντικό ποσοστό της νοσηρότητας από τον ιό οφείλεται σε αυτού του τύπου τις επιλογές, γι' αυτό και εμπλεκόμαστε και εμείς σαν ειδικότητα περισσότερο. Και αυτό που λέμε πνευμονική εμβολή συμβαίνει και αυτό. Και αυτό είναι μια θρομβωτική επιπλοκή, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι σχηματίζεται ένας θρόμβος σε περιφερικά αγγεία, σε φλέβες, στο περιφερικό φλεβικό σύστημα, ενδεχομένως στις φλέβες των κάτω άκρων ή στην κοιλιά, ο οποίος θρόμβος αποσπάται, μετακινείται και ενσφηνώνεται στην πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το αίμα να οξυγονωθεί στους πνεύμονες και να προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις από αναπνευστική ανεπάρκεια, γιατί δεν έχουμε πλέον οξυγόνωση στην περιοχή αυτή του πνεύμονα. Για έναν άνθρωπο που έχει νοσήσει, τι θεραπεία κάνετε? Κοιτάξτε, στους ιούς γενικά δεν έχουμε πολλά φάρμακα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, τα καθαρά αντιϊκά φάρμακα, είναι λίγα. Έχουμε, ας πούμε, θεραπεία για τον ιό της γρίπης, ένα φάρμακο που λέγεται οσελταμιβίρι, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι δραστικό. Γενικά τα αντιϊκά φάρμακα είναι περιορισμένα σε αριθμό και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κατάλληλο φάρμακο που να καταστρέφει τον COVID-19. Υπάρχει μεγάλη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη δική μου εκτίμηση θα χρειαστούν 1 με 2 χρόνια ακόμα. Ήδη υπάρχουν κάποιες, αν μου επιτρέπει τον όρο, πρώιμες αισιόδοξες ανακοινώσεις ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά μέχρι να καθιερωθεί αυτό και να βρεθεί ένα αποτελεσματικό φάρμακο θέλουμε μερικά χρόνια ακόμα. Μου δώσατε τώρα την αφορμή, κύριε καθηγητά μου, με την περίπτωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος νόσησε. Έμεινε μέσα ένα 48ωρο και βγήκε. Τον είδαμε στις τηλεοράσεις, είχε μία δυσκολία. Τις επόμενες 2-3 μέρες από τη στιγμή που νόσησε, άρχισε και έβγαζε και λόγους, δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Έχω ακούσει και για τη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει, έχουν προσπαθήσει να βρουν κάποιο αντιϊκό φάρμακο. Εκεί θέλω να μας πείτε, γιατί εγώ σας πω, με τα φάρμακα δεν είμαι πολύ καλός. Δεν μπορεί να είναι κανείς καλός εδώ, και ούτε οι γιατροί είναι πολύ. Ακόμα και οι γιατροί δεν μπορεί να γνωρίζουν τα ειδικά φάρμακα, γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή ποιον γιατρό ρωτάμε και σε ποιον γιατρό απευθυνόμαστε. Ένας βασικός άξονας θεραπείας από τη στιγμή που δεν έχουμε ευθέως δρόντα αντιϊκά φάρμακα είναι η χρησιμοποίηση πλάσματος από ασθενείς οι οποίοι αναρωνίουν από την νόσο και σώζονται, που το πλάσμα αυτό περιέχει μεγάλο υψηλό τίτλο αντισωμάτων εναντίον του ιού. Έτσι λοιπόν αυτό που έκανε ο κύριος Τραμπ, ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ και άλλοι, είναι ότι πήρε θεραπευτικά πλάσμα από ασθενείς οι οποίοι είχαν αναρρώσει και πώς να το πούμε, εξήλθαν από τον κίνδυνο της λίμωξης και βγήκαν από το νοσοκομείο. Το πλάσμα αυτό φυλάχθηκε, είχε υψηλό τίτλο αντισωμάτων, χορηγήθηκε αυτό στον πρόεδρο Τραμπ και περιόρισε την έκταση της λίμωξης, γιατί φαντάζεστε ότι τα αντισώματα τα εξουδετερωτικά, όταν συναντούν τον ιό των εξουδετερών και δεν τον αφήνουν να διασπαρεί στον οργανισμό και να κάνει τις συστηματικές εκδηλώσεις της λίμωξης που σας ανέφερα. Αυτή η θεραπευτική στρατηγική εφαρμόστηκε και σε αρκετά ελληνικά νοσοκομεία και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη που είπατε, αλλά σε 5 ακόμα νοσοκομεία. Γνωρίζω, ας πούμε, ότι εφαρμόστηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στην Αθήνα, εφαρμόστηκε στο Αττικό νοσοκομείο στην Αθήνα και εφαρμόστηκε ακόμα και στο δικό μας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, γιατί έχει υψηλό κόστος και έπρεπε πρώτα να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία. Η θεραπεία αυτή είναι υψηλού κόστους, δεν ενδείκνυται για γενική χρήση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τη λίμωξη στους ασθενείς που έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, δηλαδή δεν έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες, όπως λέμε, guidelines, για τη χρησιμοποίηση πλάσματος αναρωνιόντων από τη λίμωξη ασθενών. Ωστόσο, σύντομα οι συνάδελφοι λιμωξιολόγοι που ασχολούνται με το αντικείμενο και εμείς, γιατί το πλάσμα, υπενθυμίζω ότι παράγεται
από την τράπεζα αίματος, άρα αιματολόγοι το βγάζουν το πλάσμα, το επεξεργάζονται και το χορηγούν στους συναδέλφους οι οποίοι φτιάχνουν το πρωτόκολλο θεραπείας. Περιμένουμε λοιπόν να αποσαφινιστεί η αποτελεσματικότητα αυτού του θεραπευτικού χειρισμού. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία ολοκληρωμένα, έχουμε ενδείξεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε ο κάθε γιατρός που είναι υπεύθυνος επιφυλάσσεται και δεν ενθουσιάζεται με τα πρώτα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα και περιμένει μια ολοκληρωμένη εικόνα για να δει τι συνέπεια θα έχει στη βαρύτητα της νόσησης, στη συχνότητα της νόσησης και στις άλλες παραμέτρους της νόσησης από COVID-19 για να πει συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αυτής της θεραπευτικής στρατηγικής. Μου δημιουργήσετε μία απορία τώρα. Προσωπικά έχω κάνει τεστ αντισωμάτων και οι τρεις στο σπίτι. Εγώ έχω 27 με βάση το ένα, το εργαστήριο ναι. Αυτό είχε. Η πρεσβυτέρα μου είχε 65 και ο γιος μου που είναι 26 χρονών είχε 7. Μάλιστα. Γιατί σε άλλους υπάρχει μεγάλη και σε άλλους λίγη. Συγγνώμη για την ερώτηση. Όχι, όχι, ναι, θα σας πω. Γιατί το υπενιχθήκατε εδώ βεβαίως. Πέρα τώρα. Καταρχήν η ανοσολογική απάντηση και ο τίτλος όπως λέμε των αντισωμάτων, δηλαδή το πόσο πολλά αντισώματα θα δημιουργηθούν στον ορό εξαρτάται από τη βαρύτητα της λίμωξης και το χρόνο, τη χρονική περίοδο που μετρώνται τα αντισώματα. Αν κάποιος δηλαδή έχει νοσήσει τη χρονική στιγμή αυτή και μετρήσουμε τίτλο αντισωμάτων μετά από 1,5-2 μήνες θα βρούμε διαφορετικά επίπεδα από ό,τι θα βρούμε σε 3 ή 4 μήνες. Αν όλοι εσείς νοσήσατε ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα και ταυτόχρονα κάναμε και την... ταυτόχρονα κάνατε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι, προσωπικοί θα έλεγα εξατομικευμένοι μηχανισμοί ανοσολογικής αντίδρασης, οι οποίοι και κάνουν την ποικιλομορφία αυτής της απάντησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν ο τίτλος αντισωμάτων είναι χαμηλός, εγκαθίσταται μία όπως λέμε ανοσολογική μνήμη, η οποία πιστεύουμε ότι με μία δόση αφύπνισης, δηλαδή μία δόση εμβολίου μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα, θα γίνει μόνιμη. Ενώ αν την αφήσουμε έτσι μπορεί να εξαλειφθεί και υπάρχει ο κίνδυνος και από δεύτερη λίμωξη από τον ίδιο ιό ή πολύ περισσότερο, εάν έχει λίγο αλλάξει μορφή, αν έχει υποστεί όπως λέμε μεταλλάξεις και είναι λίγο διαφορετικός ο ιός, μπορεί πάλι να ξεγελάσει τον οργανισμό και να ξαναμολυνθεί. Αν ωστόσο κάνετε μία αφυπνιστική δόση εμβολίου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο πόσο θα προσδιοριστεί, κατά τη γνώμη μου το προσδιορίζω στην απόσταση 6 με 8 μηνών από τη λίμωξη. Θα βγει φαντάζομαι γι' αυτό οδηγία από το Υπουργείο Υγείας και από τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά έχω την εντύπωση ότι μετά από 6-8 μήνες, εάν δοθεί μία δόση αναμνηστική για τη λίμωξη, τότε θα εγκατασταθεί μία πολύ μονιμότερη ανοσία. Γιατρέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντηση αυτή, ναι. Διότι ο γιατρός μου, ναι. Απλός γιατρός, παθολόγος, του εξέφρασε αυτή την άποψη, ενώ είχα είχα πει ότι θα έκανα στις αρχές Ιουνίου το εμβόλιο, ναι. Του λέω, γιατί να μην το κάνω το Σεπτέμβριο, να μην χρειαστεί, γιατί τον Οκτώβριο ναι. Κλείνω τους 8 μήνες και μου λέει, έχεις δίκιο να το κάνουμε τότε. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι μου δώσετε μία απάντηση. Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα προκύπτει με βάση τις γνώσεις που έχουμε για την τώρα, διακύμανση ναι. Της αύξησης των αντισωμάτων και της εξαφάνισής τους μετά από την πρώτη λίμωξη. Άρα λοιπόν το καλύτερο είναι κατά μέσο όρο στους 6 με 8 μήνες. Μιλώντας για τα εμβόλια γενικά, είναι ασφαλή, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένας ιατρικός χειρισμός που, αν μου επιτρέπετε τον όρο, διεγείρει, ιντριγκάρει το ανοσοποιητικό σύστημα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα ασφαλής. Πάντα μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ απλές, όπως ας πούμε ένας βίος πυρετός, ένας πυρετός που θα κρατήσει 2-3 ή περισσότερες μέρες, ο οποίος μπορεί και να είναι ενοχλητικός πολύ για κάποιους ανθρώπους, δεν είναι βεβαίως αυτό επικίνδυνο, έως άλλες επιπλοκές οι οποίες μπορεί να είναι εξατομικευμένες, σπάνιες και μπορεί βεβαίως να συμβούν σε οποιονδήποτε. Δεν είναι πάντα προβλέψιμες αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπενθυμίζω ότι τέτοιες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί με όλα τα είδη εμβολίων. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα είδος εμβολίου το οποίο να πει κανείς ότι το κάνει ασφαλώς και δεν έχει απολύτως κανένα κίνδυνο. Ωστόσο,
Θέλω να το επισημάνω αυτό στους ακροατές και στους τηλεθεατές. Εάν κανείς βάλει σε μια ζυγαριά τα ωφέλη και τις πιθανές παρενέργειες, είναι ασύγκριτη η διαφορά υπέρ του ωφέλους και εις βάρος των ανεπιθυμήτων ενεργειών. Είναι ασήμαντες σε συχνότητα και βαρύτητα οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τη βαρύτητα, τη λίμωξη και τη συχνότητα των επιπλοκών που μπορεί να συμβούν. Σε πως αυτά κανείς θα αντιπαρέρχεται. Και με την ευκαιρία θα μου επιτρέπετε να σας θυμίσω ότι χάρη στον αποτελεσματικό και επαρκή εμβολιασμό μιας άλλης δυνητικά θανατηφόρου νόσου, η νόσος αυτή, αναφέρομαι στην ευλογία, εξαφανίστηκε. Και αυτό οφείλεται στο ότι όλος ο κόσμος τη δεκαετία του 60 έως τις αρχές δεκαετίας του 70 ή τα μέσα, δεν θυμάμαι πότε σταμάτησε, υπευλήθη στον εμβολιασμό αυτό το γνωστό δαμαλισμό. Γιατί το εμβόλιο κατασκευαζόταν τότε σε αγελάδες και πήρε τον ονομασία δαμαλισμός, η ανοσοποίηση αυτή, η εφαρμογή του εμβολίου, και βεβαίως τότε δεν υπήρχαν οι νεότερες τεχνολογίες, αλλά χάρη στον εμβολιασμό που μας κάνανε αυτό που λέμε βατσίνα, έτσι, το οποίο οδήγησε στο να εξαφανιστεί ο ιός και να μην έχουμε πια μια νόσο η οποία ήταν μια εγκεφαλίτιδα σοβαρή, η οποία μπορούσε να είναι και θανατηφόρος σε μεγάλη συχνότητα, και αν δεν ήταν θανατηφόρος μπορούσε να καταστρέψει τον άνθρωπο για να τον κάνει παράλυτο ή ανοϊκό ή ανάλογα με το ποιο σημείο του εγκεφάλου θα προσέβαλε να εκπέσουν λειτουργίες νοητικές, κινητικές κτλ. Αυτή λοιπόν η επικίνδυνη και δυνητικά θανατηφόρος νόσος με μια θνησιμότητα που ξεπερνούσε το 10% εξαφανίστηκε, και αυτό έγινε χάρη στην αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού που χρησιμοποιόταν τότε πολύ διαφορετική και παλιότερη τεχνολογία, και ο ίδιος ο εμβολιασμός, ο δαμαλισμός, είχε επικινδυνότητα. Το τονίζω αυτό γιατί τότε ο εμβολιασμός γινόταν με αυτό που λέμε εξασθενημένο ιό, δηλαδή παίρναμε τον ίδιο τον ιό, τον εξασθενούσαμε με ακτινοφολία, τον βάζαμε μέσα στα κύτταρα αγελάδας και μετά παίρναμε τον ίδιο αυτό τον ιό και τον κάναμε στον άνθρωπο, αναπτυσσόταν εκεί ο ιός, και τον κάναμε αυτό τον εξασθενημένο ιό στον άνθρωπο για να γνωρίσει ο οργανισμός και να φτιάξει αντισώματα. Όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το βαθμό αδρανοποίησης του ιού, μπορεί να μην ήταν τόσο αδρανοποιημένη μία δόση τότε εμβολίου και να κάνει και την ίδια την νόσο. Δηλαδή περιγράφεται περιπτώσεις ευλογιάς κυριολεκτικά που έγιναν μετά από δαμαλισμό. Αυτά όλα έχουν εξαλειφθεί γιατί πλέον δεν χρησιμοποιείται εξασθενημένος ιός, αλλά χρησιμοποιείται ένα κομμάτι του ιού, χάρη στο οποίο διεγείρεται το ανοσοποιητικό σύστημα και εξασφαλίζεται η ανοσία. Άρα λοιπόν, από πλευράς, αν μου επιτραπεί ο όρος νόσου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνδυνο να νοσήσει κανείς από εμβόλιο. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Γιατί λένε κάποιοι, αν κάνω το εμβόλιο και αρρωστήσω, γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με αυτό το εμβόλιο και με όλα τα εμβόλια της νεότερης τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε καθηγητά μου, επιτρέψτε μου να μπούμε τώρα σε ένα ουσιαστικό θέμα και που είναι και το κέντρο της εκπομπής μας. Αυτό το εμβόλιο του COVID, είτε είναι οποιασδήποτε εταιρείας, προσβάλλει, παρεμβαίνει στο γενετικό μας υλικό, στο DNA μας? Μάλιστα, χαίρομαι πολύ για αυτήν την ερώτηση γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αποσαφηνίσω τα πράγματα. Κοιτάξτε, το εμβόλιο περιέχει κομμάτι γενετικού υλικού του ιού, το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή μιας πρωτεΐνης την οποία θα γνωρίσει ο οργανισμός και θα αναγνωρίσει τον εχθρό και εναντίον του θα ενορχιστρώσει, όπως λέμε, μία ανοσολογική αντίδραση, ώστε αφού θα έχει φτιάξει τα εξουδετερωτικά αντισώματα, όταν θα μπει στον οργανισμό ο ιός, να μην προλάβει να διασπαρεί και να εξουδετερωθεί επί τόπου. Αυτό λοιπόν. Α, τόση άμεση δηλαδή. Μετά από ένα μήνα επιτυγχάνεται αυτό, γιατί γίνονται διεργασίες μέχρι να γνωρίσει ο οργανισμός τα αντιγόνα, τα υλικά, και μετά φτιάχνει αντισώματα και με τη δεύτερη δόση θυμάται καλά αυτά τα αντισώματα και μετά εγκαθίσταται αυτό που λέμε ανοσολογική μνήμη, και οποτεδήποτε μέχρι μεγάλο χρονικό διάστημα μπει ο ιός, εξουδετερώνεται. Ο ιός, λοιπόν, επομένως δεν υπάρχει ιός. Αυτό το κομμάτι του ιού που μπαίνει στον οργανισμό μας μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA. Συγγνώμη, δεν είναι εξασθενημένος ιός? Όχι, όχι, είναι κομμάτι. Είναι αυτό που λέμε το mRNA, δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι mRNA του ιού, ο ιός αποτελείται από RNA. Ένα μήνυμα λοιπόν, το mRNA είναι messenger RNA, είναι μήνυμα που φέρει μια πρωτεΐνη που έχει μια συγκεκριμένη δράση.
Αυτό που μπαίνει μέσα οδηγεί στο σχηματισμό της πρωτεΐνης, ενός κομματιού της πρωτεΐνης, όχι της ίδιας της πρωτεΐνης ακύρας, ενός κομματιού της πρωτεΐνης του ιού, η οποία παίζει ρόλο ανοσοδιεγερτικό, την αναγνωρίζει ο οργανισμός και της επιτίθεται, της φτιάχνει αντισώματα. Πώς αλλιώς θα γινόταν αυτό? Κάπως έπρεπε να γίνει. Και αυτό γίνεται με την ενσωμάτωση, με την χορήγηση του mRNA. Το mRNA μπαίνει σε συγκεκριμένα κύτταρα, δεν μπαίνει παντού στον οργανισμό. Μπαίνει δηλαδή στα κύτταρα της ανοσίας. Μπαίνει καταρχήν στα μακροφάγα και μετά στα ταφ λεμφοκύτταρα, στα λεμφοκύτταρα της άμυνας του οργανισμού, τα οποία τον μαθαίνουν και από εκεί και πέρα φτιάχνουν, κατασκευάζουν, δημιουργούν την ανοσολογική αντίδραση. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει στα γεννητικά κύτταρα. Σε καμία περίπτωση τα οποία είναι και από τη φύση τους, από τον οργανισμό μας, προστατευμένα από τη δράση οποιονδήποτε τοξικών παραγόντων. Αποθούν τα γεννητικά κύτταρα και καταστροφικά φάρμακα, χημειοθεραπείες και άλλους βλαπτικούς παράγοντες και ιούς και μικρόβια δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν. Άρα δεν τίθεται θέμα αλλίωσης του DNA, το οποίο είναι μια παραπληροφόρηση και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο να αλλοιωθεί το DNA μας και αυτό να μεταδοθεί στις επόμενες γενιές. Εάν... Α, τόσο πολύ, επιτρέψτε μου κύριε καθηγητά μου, δηλαδή τα γενετικά μας κύτταρα έχουν τόση δύναμη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ δύναμη. Είναι τόσο πολύ προστατευμένα. Βεβαίως. Από... Γιατί φυσικά θα είχαμε... Ειδικά το οάριο έχει γύρω γύρω του ένα νέφος από λιπίδια, από ειδικά στοιχεία βιοχημικά, τα οποία αποθούν την είσοδο οποιοδήποτε ξένου παράγοντα. Και μπαίνει μόνο το σπερματοζωάριο. Και μπαίνει μόνο το σπερματοζωάριο. Και αν το, επιτρέψτε μου, ναι, και αν το σπερματοζωάριο είναι άρρωστο. Το σπερματοζωάριο δεν είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, κανένα κύτταρο σοβαρό. Το πιο σοβαρό κύτταρο είναι το άριο. Γι' αυτό και το μάλιστα. Λόγο σπερματοζωάρια φτιάχνονται εκατομμύρια. Μύρια, μάλιστα. Εκατοντάδες εκατομμύρια και το άριο είναι ένα. Άρα το σπερματοζωάριο που είναι πιο ικανό, πιο υγιές, αυτό θα γονιμοποιήσει, ενώ κάποιο που είναι άρρωστο είναι ανίκανο να γονιμοποιήσει και θα πεθάνει. Σε πως δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση ότι αυτό θα, ο εμβολιασμός, το mRNA αυτό θα προσβάλλει γενετικά κύτταρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Αυτό είναι σαφές και έχει αποδειχθεί. Και γιατί ο κόσμος... Κοιτάξτε, υπάρχει επιτρέψτε μια... μου να πω αυτή την έκπληξη. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Υπάρχει μια σοβαρή παραπληροφόρηση που προέρχεται από τους αρνητές του εμβολιασμού που προσπαθούν να πούν ότι θα ενσωματωθεί στο DNA μας και θα αλλοιωθούμε. Εγώ, πατέρα, καλά, δεν το ξέρουν αυτό. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ με συγχωρείτε θα που σας λέω αυτή την έκφραση. Θα σας πω αλλά και κάτι θέλω άλλο. Να κάνουμε το διάλογο έτσι ζωντανό. Ωραία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Οι διάφοροι σε όλη μας τη ζωή έχουν ενσωματωθεί στον οργανισμό μας. Και σε μένα και σε εσάς. Υπάρχουν οι οποίοι όταν γεννηθήκαμε δεν υπήρχαν. Και κάποιοι σε κάποιες λοιμώξεις που κάναμε μπήκαν και κάθισαν στο DNA μας. Μα όμως κάθισαν, όπως επαναλαμβάνω, στο DNA των σωματικών κυττάρων. Δηλαδή κάποια κύτταρά μας έχουν μέσα υλικά κομμάτια. Και μάλιστα μπορώ να σας πω επ' αυτού ότι υπάρχει μία θεωρία ότι αυτή η ενσωμάτωση ιών κάποιες φορές οδηγεί όσο περνάει η ηλικία σε γύρανση των κυττάρων και σε εμφάνιση κακοήθων νοσημάτων. Δηλαδή έχει υποτεθεί ότι η μόλυνση από πολλαπλούς ιούς σταδιακά και σε διάφορα φάση της ζωής μας μπορεί να είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για να οδηγήσει ένα όργανο στο να κάνει καρκίνο. Να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό πλήρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ωστόσο αποδειχθεί. Αυτοί λοιπόν οι ιοί μπορεί να καθίσουν σε οποιαδήποτε σωματικό μας κύτταρο, αλλά όπως είπα, σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσουν στα γενετικά κύτταρα. Γιατί είναι προστατευμένα. Είναι από προστατευμένα. Τι... Δηλαδή το γενετικό κύτταρο το οποίο είναι υγιές, αυτό θα γονιμοποιηθεί και σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ένα υγιέστατο παιδί. Και αν το παιδί τύχει να μολυνθεί από ιό, θα αποβληθεί από τη μάνα. Χωρίς να το θέλει η μάνα και χωρίς να κάνει τίποτα. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας της φύσης ώστε να γεννηθούν ακέραια και υγιέστατα νεογέννητα. Και τα έμβρια τα οποία τυχόν θα μολυνθούν για οποιοδήποτε λόγο, τα αποβάλλει ο οργανισμός. Δεν τα κρατάει. Συνεπώς υπάρχει και κατά τούτο προστασία της φύσης. Άρα όλα αυτά που ακούγονται για ενσωμάτωση των εμβολίων στο DNA είναι μακράν της αλήθειας και της πραγματικότητας και πάντως ακόμα και αν αφορά κάποια είδη κυττάρων σωματικών δεν επηρεάζεται γενετικά κύτταρα. Αυτό είναι σαφές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί μιλάμε μόνο για αυτό τον ιόν, δηλαδή
με την τεχνική του mRNA είναι μόνον τα εμβόλια αυτά για τον COVID ή έχουμε και άλλα? Η απάντηση είναι όχι. Απλά έχει γίνει αυτός ο θόρυβος, γιατί ξέρετε, ας πούμε, για άλλα εμβόλια δεν δίνει κανείς τόσο πολύ σημασία. Δηλαδή αν έχουν κατασκευαστεί με την ίδια τεχνολογία, ας πούμε, το εμβόλιο του έρπιτα, λέω εγώ, ή του έρπιτα ζωστήρα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο μεγάλο θόρυβος, είναι επιλεκτικός εμβολιασμός, το αποφασίζει ο ασθενής, και ακόμα και αν κάποιος δεν το κάνει, θα πάθει μία νόσο η οποία μπορεί να τον ταλαιπωρήσει, αλλά δεν είναι και καταστροφική. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα εμβόλιο. Ενώ το έρπιτα ζωστήρα λοιπόν είναι με αυτή την τεχνολογία. Ναι. Ή και άλλοι. Και άλλοι δεν αυτή είναι. Τη στιγμή, επειδή δεν είναι δικό μου εξπερτής, δεν έχω εμπειρία για να σας πω για τα υπόλοιπα εμβόλια. Είναι μια τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα εμβόλια, βέβαια. Σε άλλα εμβόλια, μάλιστα. Υπάρχει και άλλη κατηγορία εμβολίων η οποία δίνει έτοιμες πρωτεΐνες, δίνει τις λεγόμενες τοξίνες, όπως είναι το αντιτετανικό εμβόλιο ή το εμβόλιο της διφθερίδητος. Και έναντι αυτής της πρωτεΐνης που είναι η τοξίνη, φτιάχνονται αντισώματα. Αυτό είναι άλλη τεχνολογία. Αλλά υπάρχει η νεότερη τεχνολογία που είναι η τεχνολογία μέσω mRNA. Το οποίο, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά είδη εμβολίων και όχι μόνο στον COVID. Έτσι, αυτό να είναι σαφές. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν τροποποιείται ή όχι, υπάρχουν επιπλοκές από το εμβόλιο? Αυτό που είπατε είναι ανεξάρτητο από την τεχνολογία των εμβολίων. Και όπως σας είπα, κανένας μηχανισμός ο οποίος διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί να είναι τελείως, μα τελείως ασφαλής. Μπορεί να έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητα. Το σωστό λοιπόν είναι, όταν δημιουργείται ένα εμβόλιο, να περνάει μία περίοδος σταδιακής αύξησης της εφαρμογής του για να αξιολογηθούν αυτοί οι παράγοντες επικινδυνότητας, δηλαδή να αξιολογηθεί αυτό που λέμε ασφάλεια του εμβολίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις, όπως έχουμε καταστροφικές λοιμώξεις όπως εμπροκειμένου, που δεν υπάρχει πολυτέλεια να περιμένει κανείς όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή ας πούμε μια περίοδο, επιτρέψτε μου αδρά να το πω, μιας πενταετίας, για να αξιολογηθεί πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο και μετά να πούμε «Α, ωραία, είδαμε ότι υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα, ωραία, προχωράμε τώρα ξέροντας αυτά». Όταν μέσα σε μια πενταετία θα έχουν συμβεί εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια θάνατοι, δεν επιτρέπεται να περιμένουμε. Οπότε όταν δούμε την ασφάλεια του εμβολίου σε πολύ μικρότερο αριθμό ατόμων, μερικών χιλιάδων, προχωρούμε ακόμα παραπέρα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν καλά μελετηθεί για ορισμένα εμβόλια, όπως της εταιρείας AstraZeneca που δημιούργησε θρομβωτικές εκδηλώσεις και το οποίο τροποποιείται ή στο τέλος μπορεί και να αποσυρθεί. Αλλά και πάλι και για αυτά τα εμβόλια που κάνουν αυτού του τύπου τις επιλογές, αν κανείς δει τη συχνότητα, πάλι η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή και ισχύει αυτό που λέμε ότι όταν υποβάλλεσαι σε ένα θεραπευτικό χειρισμό, ζυγίζεις τα υπέρ και τα κατά και αποφασίζεις. Λέω, κύριε καθηγητά μου, επιτρέψτε με για αυτή την απλοποίηση που θα πω. Εδώ και ένα ντεπό να πάρουμε. Βεβαίως. Λέω τον προς Θεού, δεν προτείνουμε τον ντεπό, αλλά πάση περιπτώσει, άμα διαβάσουμε το χαρτί που έχει μέσα, θα δούμε ότι μην το πάρεις όταν έχεις αυτή την νόσο, μην το πάρεις εκείνο, μην το πάρεις εκείνο, θα σου κάνει εκείνο, θα σου κάνει τ' άλλο. Ή το Παναντόλ, να μην πούμε για... Κοιτάξτε, εμείς που σαν ειδικότητα ερχόμαστε σε επαφή και με ασθενείς οι οποίοι είναι επηρεασμένοι η άμυνα του οργανισμού τους, είτε λόγω χημειοθεραπείων, είτε λόγω ανόσου ανεπάρκειας που υπάρχει, έχουμε δει επιπλοκές σοβαρές από πολλά άλλα εμβόλια. Σπανίως βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα έχουμε δει αυτά δεν θα συστήσουμε τον εμβολιασμό. Απλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε επαγρύπνηση, ώστε να, εάν έχουμε έναν ασθενή που είναι υψηλού κινδύνου για επιπλοκές, να τον επιτηρήσουμε για ένα διάστημα μέχρι 1-1,5 μήνα και μετά βεβαίως τελείωσε. Κάτι τέτοιο κάνουμε και στις περιπτώσεις του εμβολιασμού με τα εμβόλια αυτής της τεχνολογίας, που είναι το AstraZeneca, που συνιστούμε μία παρακολούθηση, τώρα πια που αναγνωρίσαμε αυτές τις ασυνήθιστες θρομβωτικές επιπλοκές, για ένα διάστημα μέχρι 1 μήνα περίπου μετά τον εμβολιασμό. Αλλά και βεβαίως, πόσο μπορεί να προφυλαχθεί ο ασθενής, ο εμβολιαζόμενος. Ούτε αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, γιατί δεν υπάρχει επαρκής μηχανισμός για να αποτρέψει την ενεργοποίηση
του καταράκτη της θρόμβωσης που γίνεται σε σπάνιες περιπτώσεις από αυτά τα εμβόλια του τύπου AstraZeneca. Αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι ότι η συχνότητα κυμαίνεται κάτι λιγότερο από 1 στις 100.000, αλλά ωστόσο επειδή είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται, κάποιοι θα έχουν αυτή τη σοβαρή επιπλοκή. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση με κανένα απλό μέτρο να προλάβουμε αυτή την επιπλοκή. Δεν προτείνεται δηλαδή ούτε η χρήση κάποιων συγκεκριμένων αντιπυκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών, τα οποία δεν έχει βρεθεί ότι βοηθούν. Το καλύτερο που έχει κανείς να κάνει είναι, αφού αξιολογήσει ότι το εμβόλιο θέλει διόρθωση, ή να μειώσει την ανοσολογική διέγερση, να τροποποιήσει το αντιγόνο που έχει δημιουργηθεί το εμβόλιο, να το αποσύρει τελικά η εταιρεία, το οποίο πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξουμε, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει εταιρικός ανταγωνισμός, τα πιο ασφαλή εμβόλια θα επικρατήσουν και κάποια θα χάσουν, οι εταιρείες θα κάνουμε πίσω, θα κοιτάξουμε τις εταιρείες, θα κοιτάξουμε την ασφάλεια των εμβολίων. Έτσι. Είπατε για τις εταιρείες και πέστε μου κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία παράγει ένα εμβόλιο, από τι στάδια περνάει? Δηλαδή, ας υποθέσουμε, εγώ είμαι κάποιας εταιρείας και λόγω της καταστάσεως του COVID βάζω τους ερευνητές, παρασκευάζουν ένα εμβόλιο και έτσι το δίνω στην κοινή χρήση. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι οι εταιρείες δεν δρούν αυτόνομα. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο οφείλουν να τηρήσουν, γιατί αν δεν το τηρήσουν, ουέ και αλλή μονό τους. Οι εταιρείες οι φαρμακευτικές είναι υφιστάμενες σε όλα τα στάδια παρασκευής, όχι φαρμάκων, όχι εμβολίων μόνο, αλλά και φαρμάκων. Πώς να το πούμε, είναι όχι επιρρεπείς, έχουν τη δυνατότητα οι ελεγκτικοί οργανισμοί να τους κάνουν διερεύνηση για το πώς δουλεύουν. Όχι για το τελικό τους προϊόν, αλλά πώς δουλεύουν για να κατασκευάσουν το τελικό προϊόν, είτε ένα φάρμακο, είτε ένα εμβόλιο, είτε ένα παρασκεύασμα αίματος, οτιδήποτε. Και αυτό γίνεται πολύ περισσότερο συχνά σε φάρμακα ή εμβόλια ή προϊόντα φαρμακευτικά τα οποία έχουν ευρεία χρήση, όπως εμπροκειμένου τα εμβόλια. Έτσι λοιπόν οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν άψογα και με την κάθε λεπτομέρεια τους κώδικες παρασκευής όλων των σταδίων, γιατί ξέρετε είναι πολυσταδιακή η προετοιμασία και η παρασκευή ενός εμβολίου όπως και κάθε φαρμάκου, και σε όλα τα στάδια είναι επιρρεπείς οι εταιρείες και είναι ανοιχτές σε οποιοδήποτε διερευνητικό έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές που είναι οι διεθνείς οργανισμοί φαρμάκων, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο γνωστός FDA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο γνωστός EMEA, EMA το λέμε, και και βεβαίως υπάρχει και ο Ρωσικός, υπάρχει ο Κινέζικος, υπάρχει της Αυστραλίας, όλοι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να πάνε και να τους πούνε, δείξτε μας το πρωτόκολλό σας, πώς δουλεύετε, να κάνουν ευνηδιαστικούς ελέγχους, να τους ελέγξουν σε όλα τα στάδια παρασκευής φαρμάκων ή εμβολίων για να αποδείξουν την ορθότητα των χειρισμών. Εάν βρεθεί μια φαρμακευτική εταιρεία να μην τηρεί τα πρωτόκολλα αυτά, είναι τόσες οι συνέπειες που θα υποστεί, θα είναι καταστροφή της, γιατί θα βγει ανακοίνωση από έναν ελεγκτικό οργανισμό ότι η τάδε εταιρεία δεν τήρησε αυτό το πρωτόκολλο και της βάζουμε πρόστιμο, ξέρω εγώ, 100-200 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι ότι δεν θα έχει το πρόστιμο να το πληρώσει, θα το πληρώσει η εταιρεία, αλλά αυτό θα είναι καταστροφή, γιατί θα πέσει η φήμη της, θα καταστραφεί η εταιρεία, θα πέσουν οι μετοχές της, θα φύγουν οι υπάλληλοι, θα γίνει καταστροφή αλίμονο στην εταιρεία που δεν θα σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο. Μία λοιπόν σοβαρή εταιρεία δεν μπορεί να παίξει με αυτά τα πράγματα. Και τηρεί απόλυτα και ξεκάθαρα τα πρωτόκολλα κατασκευής όλων των φαρμακευτικών συσκευασμάτων τα οποία... Άρα λοιπόν όλα αυτά τα είπα, γιατί βεβαίως εμάς τους γιατρούς δεν μας ενδιαφέρουν τον τρόπο που δουλεύουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί μια φαρμακευτική εταιρεία να παίξει ή να κάνει αθέμητες ενέργειες ή να κάνει βιολογικά επικίνδυνες προσπελάσεις που αφήνουν υπονοούμενα κάποιοι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες κατασκευάζουν το εμβόλιο με όχι σωστό βιολογικό τρόπο, παίρνοντας ανθρώπινα έμβρια ή δεν ξέρω τι άλλο ακούγεται. Είναι τρομερό αυτό που έχει ακουστεί. Αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα διακινδύνευε ποτέ μια εταιρεία να κάνει αυτά τα πράγματα. Και λυπάμαι να σας πω, και θα το πω γιατί εδώ πρέπει να είμαστε έτσι καθαροί,
ότι αυτή η ιδέα έχει καλλιεργηθεί και από ανθρώπους μέσα από το χώρο της Εκκλησίας που λένε, ας πούμε, ότι η εταιρεία αυτή φτιάχνει και χρησιμοποιεί ανθρώπινα. Μα πώς θα γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό? Θα είναι τέτοια η δυσφήμιση της εταιρείας που θα πες. Θα διαλυθεί η εταιρεία, έτσι ακουστεί αυτό. Πώς... ήδη από τους ανταγωνιστές της. Θα σηκωθεί η άλλη εταιρεία, θα πει: Κοιτάξτε τους τι κάνουν. Αυτοί πειραματίζονται και παίρνουν ανθρώπινα έμβρια. Χάθηκε η εταιρεία. Είναι δυνατόν ποτέ να σταθεί αυτό? Δεν γίνονται αυτά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό. Πολλοί λένε, υπενιχτήκατε και κληρικοί δυστυχώς, ψυχίατροι, οι οποίοι λένε, ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν ανθρώπινα έμβρια για να παραχθεί το εμβόλιο, ειδικά τύπου mRNA. Κοιτάξτε, να γίνουν σαφή ορισμένα πράγματα. Τα εμβόλια, για να είναι ασφαλή και για να μην δημιουργούν αντιδράσεις που κανονικά μπορεί να είναι και μερικές φορές και επικίνδυνες έως θανατηφόρες, όπως στην περίπτωση του δαμαλισμού, θα πρέπει να αναπτύξουν το εμβόλιο σε ανθρώπινα κύτταρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές ανθρώπινες κυταρικές σειρές στις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε. Να πάρουμε δηλαδή τα κύτταρα, να τα βάλουμε σε τέτοιες συνθήκες τα οποία θα αναπτύσσονται και μέσα εκεί να τα διεγείρουμε και να τα διαμολύνουμε με το παράγωγο του ιού και μέσα από εκεί να διεγείρουμε την ανοσία για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το εμβόλιο. Αυτή η διαδικασία της χρησιμοποίησης ανθρωπίνων κυττάρων καταρχήν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και χρησιμοποιείται συνεχώς και περισσότερο στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες. Δεν μπορεί κανείς να δουλέψει έξω από ανθρώπινα κυτάρα. Δεν μπορεί να κάνει και να φτιάξει, ας πούμε, φάρμακα δουλεύοντας σε άλλους οργανισμούς. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά εκεί υπάρχει περισσότερος κίνδυνος για αλλεργίες ή για άλλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα ή την ασυμβατότητα που έχει ο άνθρωπος με τα άλλα ζώα. Άρα λοιπόν η τεχνολογία αναπτύσσεται ώστε να μπορεί να υπάρχουν κυταρικές σειρές από άνθρωπο, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να βγουν από έμβριο. Μπορείτε εσείς και εγώ να δώσουμε κάποια κύτταρα από το αίμα μας, τα οποία θα εγκαταστήσουν κάποια κυταρική σειρά και εκεί να δουλεύουν οι επιστήμονες. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουν τα κύτταρα αυτά, δηλαδή, από το έμβριο. Από μια αιμοληψία δηλαδή. Βεβαίως. Με ειδικές συνθήκες, όχι από μια τυχαία αιμοληψία. Με ειδικές συνθήκες. Αλλά είναι πολύ απλό να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να σκεφτεί κανείς ότι θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί βγήκε. Συγγνώμη, γιατρέ μου, ίσως επειδή θα έχετε περισσότερη γνώση. Πώς βγήκε ότι χρησιμοποιούν ανθρώπινα έμβρια? Κοιτάξτε, έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα σε πειράματα από εμβρυϊκούς ιστούς, αλλά δεν έχουν, δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί τελείως ερευνητικά για να αναδείξουν ορισμένες ικανότητες που έχουν αυτά τα κύτταρα και, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται, αλλά δεν χρησιμοποιείται σαν τεχνολογία παρασκευής εμβολίων. Χρησιμοποιείται πολύ πειραματικά προκειμένου να αναδείξουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουν τα ανθρώπινα κύτταρα. Εντάξει, αυτό μπορείς να το κάνεις. Με την συγκατάθεση βεβαίως του ανθρώπου μπορείς να το κάνεις. Δεν το κάνεις ποτέ χωρίς τη συγκατάθεση. Απαγορεύεται. Και να έρθουμε και σε ένα άλλο ερώτημα. Για τους εμβολιασμούς, μπορεί να είναι υποχρεωτική? Και αφήνεται στη δική μας την ελεύθερη βούληση. Αυτό το ερώτημα που κάνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί κανείς να απαντήσει ούτε ναι ούτε όχι. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι και παγκοσμίως έχει, κατά κάποιο τρόπο, δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα και δεν έχουν βγει συγκεκριμένοι νόμοι οι οποίοι θα λένε ότι το ένα ή το άλλο εμβόλιο είναι υποχρεωτικό. Σας υπενθυμίζω πάντως ότι στην ανθρώπινη ιστορία υπήρχαν εμβόλια τα οποία ήταν υποχρεωτικά, όπως, ας πούμε, προκειμένου το εμβόλιο του δαμαλισμού. Δεν διανοήθηκε κανείς ποτέ να πει «δεν το κάνω», ακόμα και αν παρατηρήθηκαν κίνδυνοι και θάνατοι. Γιατί είχαμε μία θνησιμότητα στο δαμαλισμό που ήταν κάτι λιγότερο από 1%, δηλαδή ήταν περίπου 3/1000, το οποίο είναι εντυπωσιακός αριθμός. Ωστόσο, παρόλα αυτά, κανείς δεν είπε «δεν το κάνω». Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι στην ανθρώπινη ιστορία, όταν είχαμε μεγάλες απειλές, εφαρμόστηκαν μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Καλό είναι κανείς να αποφεύγει τα άκρα και καλό είναι να πείθεται ο κάθε άνθρωπος για τη σκοπιμότητα που έχει το εμβόλιο, το συγκεκριμένο του COVID, όχι μόνο για τη δική του προστασία, αλλά και για την προστασία των συνανθρώπων του. Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε επανειλημμένα
παραδείγματα που άνθρωποι και που μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε κομβικές θέσεις, όπως ήταν αυτοί που φρόντιζαν ηλικιωμένους ή αυτοί που φρόντιζαν ανοσοκατεσταλμένους, είτε ήταν νοσηλευτικό προσωπικό, είτε ήταν άλλο ιατρικό προσωπικό, να μην θέλουν να εμβολιαστούν και να γίνονται άθελά τους αίτια να οδηγηθούν άνθρωποι στο θάνατο, που βεβαίως ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά μπορεί να είχαν ζωή μπροστά τους. Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι μια ζωή, αυτό δεν υπάρχει ερώτημα. Τι σημασία έχει αν ο άλλος είναι 80 ή 85, αν έχει ένα προσδόκιμο που έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ξεπερνούν αυτά τα όρια ηλικίας. Θα πούμε ότι έχει μικρότερη σημασία μια ζωή στα 80, στα 85 από μια ζωή στα 40 ή τα 50. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Συνεπώς, όλα αυτά υφίστανται διεργασίες από τις ελληνικές και τις διεθνείς επιτροπές βιοειθικής, στις οποίες πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, που θα αποφανθούν μαζί με τις νομικές αντίστοιχες επιτροπές σε ποιες ομάδες ανθρώπων θα μπορούσε να θεωρηθεί ο εμβολιασμός υποχρεωτικός και σε ποιες, ας πούμε, αυτοί που δεν έρχονται σε πολύ συχνή επαφή με άλλους, να μην είναι υποχρεωτικός. Δεν μου αρέσει η έννοια του υποχρεωτικού, γιατί θα προτιμώ ο άνθρωπος να είναι να συνενεί και να αντιλαμβάνεται τη σημασία των πράξεών του, αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές η κοινωνία θα πρέπει να σκεφτεί το σύνολο και όχι την άποψη την ιδιαίτερη ενός του καθενός από εμάς. Στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα, δηλαδή υπάρχουν πρωτόκολλα τροποποίησης της θέσης, και αυτό νομίζω θα επεξεργαστούν στο τέλος, ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να εμβολιαστεί, θα τον αλλάξουν από τη μία κομβική θέση που έχει, θα τον βάλουν σε κάποια άλλη θέση. Και αυτό είναι αποδεκτό. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Δεν μπορεί, θεωρώ, να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με το ζόρι σε κάποιον άνθρωπο. Το αν θα εμβολιαστεί κάποιος άνθρωπος είναι θέμα προσωπικής του επιλογής και συνένεσης. Ωστόσο, η πολιτεία οφείλει να προφυλάξει το σύνολο και κατά τούτο θα μπορεί να μετακινήσει κάποιους αρνητές και να βάλει άλλους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι στη θέση τους, σε θέσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή, με πολύ κόσμο. Ναι, γιατί παρατηρήσαμε σε πόσα γεροκομεία, στην πατρίδα μας, θάνατοι πολλών ανθρώπων. Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Δεν έχουμε τα παιδάκια μας, τα οποία και εσείς παιδάκια είχατε, και εγώ παιδάκια έχω, και γονάκια έχουμε. Λέει ο παιδίατρος, πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Και πάμε και το κάνουμε. Σίγουρα. Εκεί, πώς συμβιβάζεται η ελευθερία. Θα σας πω. Εκεί... Ή όταν πάμε, με συγχωρείτε να τελειώσω, όταν πάμε στην πρώτη του δημοτικού, λέει το σχολείο, ο νόμος, φέρτε μου το βιβλίο υγείας, εμβολιασμών. Κύριε Μεσαλά, το παιδάκι σας, πάτερ μου, δεν έχει εμβολιαστεί στον τέτανο, στο δεν ξέρω, συγγνώμη, με τα εμβόλια, δεν τα θυμάμαι τώρα ποια είναι. Δεν μπορεί να το γράψετε. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς σε αυτό το θέμα που λέτε. Σίγουρα, τα εμβόλια στην παιδική ηλικία έχουν άλλη βαρύτητα και έχουν καθιερωθεί, ξέρουμε την ασφάλεια, ξέρουμε ότι έχουν, δεν έχουν επικινδυνότητα ή τουλάχιστον δεν έχουν μεγάλη επικινδυνότητα. Έχουν δοκιμαστεί στα παιδιά, υπενθυμίζω ότι το εμβόλιο αυτό που μιλάμε για τον κορονοϊό δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί στα παιδιά, γι' αυτό και βλέπετε από τις ανακοινότητες ότι πάμε πολύ σταδιακά σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή φτάσαμε να το κάνουμε μέχρι από 18 και πάνω και τώρα κατεβαίνουμε στα 16. Και μετά 15-16, και μετά από το 15-16 θα πάμε στο 12. Και μετά θα σκεφτούμε, δηλαδή γίνεται πολύ σταδιακά και με μελέτη πολλών περιπτώσεων και εκεί οι συνάδελφοι παιδίατροι είναι πολύ προσεκτικοί. Και εν πάση περιπτώσει έτσι πρέπει να είναι, για λόγους ασφάλειας, σε κάθε εμβόλιο. Υπό αυτήν την έννοια δεν ξέρω εάν πολύ εύκολα θα γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός COVID στα παιδιά, τα οποία παιδιά βεβαίως έχουν και πολύ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ελαφρότερη νόσο και δεν έχουν πολλές επιπλοκές. Υπάρχουν ωστόσο δυνητικά επικίνδυνες επιπλοκές, ακόμα και σπάνιοι θάνατοι που έχουν συμβεί και σε παιδιά. Το γνωρίζετε αυτό, είναι πολύ περιστασιακά αυτά τα γεγονότα. Ωστόσο, δεν πάβει ο έως να έχει επικινδυνότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις και στην παιδική ηλικία.
Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε, επειδή είναι πιο δύσκολο το θέμα των παιδιών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ενήλικες, δηλαδή πρακτικά οι άνθρωποι που είναι πάνω από 18 χρονών ή ενδεχομένως και πάνω από 15 σιγά σιγά που μεγαλώνουν τα παιδιά στην μετεφηβική ηλικία, να έχουν ένα τείχος ανοσίας τέτοιο που δεν θα επιτραπεί η διασπορά του ιού. Αυτό ο ιός είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε. Όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος ιός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό, και αυτό που έχουμε, γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός φρόνηση, να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να φτιάξουμε τέτοια φάρμακα και τέτοια εμβόλια που θα προφυλαχτούμε. Τώρα, γιατί αυτό έχει φτάσει να σκανδαλίζει τόσο πολλοί ανθρώπους που έχουν μεγάλο ήθος και μεγάλη πίστη και μεγάλη βαρύτητα, πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Έχει αναχθεί το θέμα σε πνευματικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε η Εκκλησία να μην ανακατεύεται και να μην παίρνει θέση σε ένα καθαρά ιατρικό θέμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω, κύριε καθηγητά μου, η Εκκλησία ως Εκκλησία δεν έχει πάρει θέση. Δεν έχει πάρει θέση. Δεν έχει πάρει θέση. Το αναγνωρίζω είναι, αυτό που είναι, λέτε. Είναι κάποιοι εκπρόσωποι. Οι οποίοι, επιτρέψτε μου να πω, φτάσαμε και στο σημείο, να πω ένα ακραίο, ότι μας εφητεύουν έτσι πάκι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, και τι μου θυμίζει, τα ξέρω, κυκλοφορώ, κύριε καθηγητά μου, τι μου θυμίζει. Θυμάστε τη δεκαετία του 2000, ή μάλλον θα φτάναμε στο 2000 και πολλοί λέγανε θα γίνει δευτέρα παρουσία. Ναι. Τη δεκαετία του 2000 έβγαινε κάποιος Μάξιμος εκεί στις τηλεοράσεις, φαινόταν κληρικός και από ό,τι έχω καταλάβει εγώ ήταν παλαιομερολογήτης, ο οποίος έλεγε, ήταν συχνά πυκνά στα κανάλια, τα τηλεοπτικά, ο οποίος έλεγε το 2013 θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Ναι. Και συνεχώς μετακινήσει, έτσι κάνουν οι χιλιαστές, δεν κάνουν. Υπάρχει Μητροπολίτης, ο οποίος έλεγε, και θα φτάσω σε αυτό που θέλω να σας ερωτήσω, ότι το Μάιο του 2021 ο ιός θα εξαφανιστεί. Η ερώτησή μου είναι, και διαψεύστηκε, έτσι, και το έλεγε σοβαρός. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, πόσο θα βασανιστούμε ακόμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να πει είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον καθέναν να δουλεύει εφόετάχθη. Η Εκκλησία θα πρέπει να προείσταται και να προάγει την πνευματική ανάπτυξη και την πνευματική καθοδήγηση των ανθρώπων και οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν υπάρχει μία ανάμιξη σε γεγονότα πέραν της ευθύνης και της αρμοδιότητας του καθενός, εκεί έχουμε πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες, αν μου επιτρέψετε τον ιατρικό όρο, και παρατράγωδα. Μου θυμίζει το Μεσαίωνα που έτσι. Η Εκκλησία προσπάθησε, όχι εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, έτσι, 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 σύγχρονα, απόλυτα, να παρέμβει και να πει, θυμάστε την ιστορία, παπαγορευόντουσαν οι ανατομές, που πέθαναν οι άνθρωποι που μέχρι το 1600 μόνο με διέστηση μπορούσαν να καταλάβουν πώς υπάρχει κυκλοφορία, γιατί δεν είχαν καταλάβει τα αγγεία, τις φλέβες και τα τριχοειδή, και ας πούμε δεν τους άφηνε η Εκκλησία να αγγίξουν τον νεκρό. Η Δυτική Εκκλησία. Η Δυτική Εκκλησία. Εντάξει, παρόλα αυτά, κοιτάξτε, η Δυτική Εκκλησία και όχι η δική μας, παρόλα αυτά επηρέασε. Ή ξέρετε τις απόψεις λίγων αιώνων προγενέστερα με τον Γαλιλαίο, πόσο σκάνδαλο δημιούργησε με το γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή και ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη κτλ. Όλα αυτά, όχι όταν ο ήλιος, η γη γυρίζει, ναι, εντάξει, η γη γυρίζει από τον ήλιο κλπ. Όλα αυτά, εάν τα σκεφτούμε, το τι παρεμβάσεις άστοχες έχουν γίνει. Έχω την εντύπωση ότι και εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, στην περίπτωση του COVID, έχουμε να κάνουμε μια σειρά άστοχων παρεμβάσεων, όπως είπατε, ανθρώπων και όχι επισήμως της Εκκλησίας, οι οποίοι όμως, ξέρετε, δημιουργούν ένα ύφος το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να εκλείψει και θα πρέπει η διοίκηση της Εκκλησίας να πάρει κάποια μέτρα. Άκουσα πρόσφατα, προχτές, ότι η Ρωσική Εκκλησία έδωσε ευθεία σύσταση για εμβολιασμό εναντίον του COVID. Νομίζω ότι αυτό θα λύσει κάποια πράγματα. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άνθρωποι, Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος, πρώτη απ' όλα πήγαν και εμβολιάστηκαν. Δεν φτάνει αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη κουβέντα για να μην πλανάτε και δημιουργείται σχηματική κατάσταση ότι το εμβόλιο είναι διαβολικό ή δεν ξέρω τι άλλο είναι. Όχι, το πρέπει να το προσπεράσουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε, να το ξεπεράσουμε. Θίξατε ένα ωραίο θέμα, αλλά πρέπει εγώ να πω
ότι εκεί ο σοφός Σολομώντας στην Παλαιά Διαθήκη 950 χρόνια π.Χ. είχε πει εκεί ότι ο Θεός έδωσε την επιστήμη και ο Θεός έδωσε τους γιατρούς και τα φάρμακα. Γιατί μπαίνουμε σε λίγο θεολογικά τώρα δεν θέματα. Δεν πειράζει, έτσι πρέπει. Γιατί εξαιτίας της παρακοής και της, του διωγμού των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο εισήλθε, και αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, ποιο είναι. Είναι ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία, ρέπει προς την νόσο και τελικά στο θάνατο. Και ο Θεός, επειδή αγαπά τον άνθρωπο, γι' αυτό το λόγο του έδωσε και τα φάρμακα. Έδωσε και τους ιατρούς. Και μάλιστα ο σοφός Σολομώντας το λέει πάρα πολύ σωστά εκεί, φωτισμένος από το Θεό, να σεβόμαστε τους ιατρούς. Άρα θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορεί, όταν η ιατρική επιστήμη μας λέει αυτό, εμείς να λέμε κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Να μην μπερδεύουμε. Και αυτό δυστυχώς το είπατε προηγουμένως, ο δυτικός χριστιανισμός, ο οποίος έμπλεξε. Γιατί τα έμπλεξε ο δυτικός χριστιανισμός? Γιατί έχασε τα θεολογικά κριτήρια, κύριε καθηγητά μου. Έχασε τα θεολογικά κριτήρια και έφυγε από την ορθόδοξη θεολογία, η οποία ορθόδοξη θεολογία ποτέ δεν είχε θέμα με την επιστήμη. Όταν η επιστήμη βρέθηκε σε αντιπαράθεση με τη θεολογία, ή η θεολογία με τη, ήταν εισαγόμενη, ήταν από το δυτικό χριστιανισμό. Έτσι είναι, το ξέρω. Έτσι. Και ο διαφωτισμός, που λέμε ο διαφωτισμός, τι είναι ο διαφωτισμός ουσιαστικά? Είναι να πετάξει την εικόνα του Θεού που είχε δημιουργήσει ο δυτικός χριστιανισμός. Έτσι. Αυτός είναι ο διαφωτισμός. Θα μου επιτρέψετε κι εγώ να πω κάτι που θεολογίζει και να σας πω το εξής, ότι είδατε λοιπόν ότι η Δυτική Εκκλησία θεωρούσε μίασμα το να αγγίξει στο νεκρό και θεωρούσε ότι θα αλλοιωθεί ενδεχομένως η δομή του με την οποία θα μπορέσει να αναισθηθεί στην μέλουσα κρίση, και επομένως δεν νοείται ο άνθρωπος όχι να κάνει πειραματικά ανατομία ο γιατρός, αλλά και πολύ αργότερα όταν τέθηκε το θέμα της προσφοράς οργάνων. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι το οποίο το έχω βρει και το χρησιμοποιώ και σε ορισμένες παρουσιάσεις μου, ότι υπάρχει μία εικόνα σε προσχισματική ενιαία εκκλησία του 280, κατασκευασμένη εκκλησία κάπου στη Ραβένα νομίζω είναι, στην Ιταλία, που δείχνει τους Αγίους Αναργύρους να προείστανται και να ευλογούν μία μεταμόσχευση ποδιού σε έναν ασθενή ο οποίος πεθαίνει από γάγκρενα, είναι σε δραματική κατάσταση, έχει νεκρωθεί το πόδι, και σπέβδουν οι Άγιοι Ανάργυροι με την ευλογία αγγέλων να πάρουν ένα φρέσκο πόδι που τρέχει κατά κόκκινο αίμα και είναι από κάποιον άλλον που πέθανε, για να το βάλουν. Θέλοντας να πούν ότι με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία ευλογεί τη μεταμόσχευση, γιατί προφανώς αυτό το πόδι έφυγε από κάποιον άνθρωπο που δεν το χρειαζόταν πια, έστω και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά η αντίληψη και η νοοτροπία της προσφοράς οργάνων υπάρχει ήδη από τότε και καταργήθηκε από τη Δυτική Εκκλησία, για να επανέλθει βεβαίως πολύ αργότερα. Και σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να πω ότι η διοίκηση της Εκκλησίας είναι σαφώς της δικής μας Εκκλησίας υπέρ της προσφοράς οργάνων για μεταμοσχεύσεις, και αυτό βεβαίως είναι προς τιμήν της. Κύριε καθηγητά μου, μιλήσαμε για τον COVID, αλλά ήθελα να κάνουμε μία παρέκβαση τώρα. Επειδή είστε καθηγητής της αιματολογίας και επειδή κατά καιρούς ακούμε τους μάρτυρες του Ιεχωβά να λένε όχι, δεν κάνουμε αιμοδοσία. Δεν δεχόμαστε αίμα, δεν δεχόμαστε, μετάγες. Αίμα. Βέβαια αυτό, ξέρετε, ξεκινάει από μια εβραϊκή αντίληψη. Βεβαίως. Γιατί οι Εβραίοι θεωρούσαν ότι στο αίμα υπάρχει η ψυχή του ανθρώπου. Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί είναι. Από εκεί ξεκινάει. Οπότε, εσείς τώρα πέστε μας για την μετάγγιση. Συγγνώμη που παρεμβαίνουμε λίγο από το κάνουμε μία αυτή, αλλά
ήθελα να σας ερωτήσω. Και αυτό που λέτε τώρα είναι σημαντικό και θα με επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το γεγονός ότι η ψυχή του, γράφει ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα αυτού και μιλάει για το πώς θα τρώμε στο Δευτερονόμιο, πώς θα πρέπει να τρών οι Εβραίοι το κρέας. Και λέει ότι θα πρέπει να αποστραγγίζεται το αίμα και αυτό λειτουργεί ακόμα και στο σύγχρονο Ισραηλινό κράτος και αν πάτε στα νεκροπολία και τα χρυσάπικα, θα δείτε ότι τα κρέατά τους είναι άσπρα. Είναι αποστραγγισμένα από αίμα τελείως. Δεν υπάρχει ίχνος αίματος, γιατί αυτό το υπαγορεύει. Και πώς το κάνουν? Το κάνουν με τέτοια τεχνολογία, με τις ώρες πολλές και με τέτοιο τρόπο. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι βεβαίως. Ναι. Και έτσι και βρεθεί ίχνος αίματος, ουέ και αλίμονο στον κρεοπόλη, εκείνον ο οποίος δεν το φρόντισε, θα πάνε οι φανατικοί δηλαδή Εβραίοι να το σπάσουν. Σαν του κοτόπουλου δηλαδή. Το άσπρο το κρέας, το μοσχαρίσιο και δεν τρώνε χοιρινό και το αρνίσιο είναι άσπρο και λογικά ξεματώνει τελείως ο μυς και το κρέας είναι... Γιατί προέρχεται αυτό από αυτήν την αντίληψη. Αυτή την αντίληψη επίσης την έχουν, όπως είπατε, και οι χιλιαστές και θεωρούν ότι δεν μπορείς να πάρεις και να αναμίξεις το αίμα σου με αίμα άλλου ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι εσείς πολύ καλά μπορείτε να το δώσετε αυτό την θεολογική του ερμηνεία, να μην πω εγώ στα δικά σας τα χωράφια, αλλά μου θύμισε ότι το ίδιο ακριβώς που προτείνουν οι χιλιαστές, οι Ιεχωβάδες, το εφαρμόζουν στην πράξη και οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι, το θρήσκευμα άνθρωποι, ακόμα και τώρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της μετάγγισης, που θέλετε να συζητήσουμε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε άλλη στιγμή. Έχουμε τόσο... Να μιλήσουμε για το αίμα γενικά. Μπορούμε να μιλήσουμε για το αίμα και να πούμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν εξελίξεις και στο θέμα της μετάγγισιοθεραπείας και της αιμοληψίας του αίματος. Τα πράγματα είναι τελείως ασφαλή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει. Θεωρώ ότι είναι ένα αντικείμενο που θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Οπότε, με τη χάρη του Θεού, από Σεπτέμβριο να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει την ορθότητα της οδηγίας για σαφή εμβολιασμό, έτσι, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά που ακούει, την παραπληροφόρηση για τα τσιπάκια και για τα mRNA και για την ενσωμάτωση του DNA και για τους κινδύνους και για ότι κινδύνοι υπάρχουν όπως υπάρχουν σε όλα τα εμβόλια. Δεν είμαι εγώ αυτό. Και σε όλα τα φάρμακα. Και σε όλα τα φάρμακα. Δεν μπορεί κανείς να βάλει την υπογραφή του κάντο και δεν έχει κανένα κίνδυνο. Ποτέ δεν θα το πει αυτό ο γιατρός. Ωστόσο όμως, άλλο οι πραγματικοί ιατρικά αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και άλλο οι φανταστικοί κίνδυνοι ή οι φανταστικές συνέπειες που προτείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποθαρρύνουν τον κόσμο από το να εμβολιάζεται. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να το πάρουμε σαν ένα μέτρο κοινωνικής ευθύνης απέναντι όχι μόνο στον εαυτό μας αλλά απέναντι στους ανθρώπους μας και να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την μάστιγα που πιστεύω ότι αν το καταφέρουμε θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, διότι παρόλη την πίεση του χρόνου σας βρήκατε κάποια στιγμή να έρθουμε εδώ στο Λίχνο, στην ταπεινή αυτή εκπομπή, για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τον COVID-19 και κυρίως για τα εμβόλια, κατά πόσο είναι ασφαλή και πόσο ωραία τα εξηγήσατε. Να είστε καλά, πατέρα Νικόλα, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία επικοινωνίας και σας εύχομαι πάντα να είστε δραστήριος, ικανός και να προωθείτε το διάλογο και την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία επικοινωνίας. Εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω τον τεχνικό μας τον Δημήτρη τον Τσακούμη για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Παρουσιάσαμε το θέμα αυτό. Όλοι μας πρέπει να προβληματιστούμε θετικά, να κάνουμε τα εμβόλια μας, διότι αυτό μας λέει η επιστήμη, αυτό μας λένε όχι ένας γιατρός, στην περίπτωσή μας εδώ κύριος καθηγητής, αλλά όλη η ιατρική επιστήμη και εκεί θα πρέπει να μείνουμε, να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, να εμπιστευόμαστε την ιατρική επιστήμη και τα εμβόλια και να προχωρούμε στη ζωή μας για να εξαφανιστεί αυτή, όπως και άλλες νόσοι που ταλαιπώρησαν παγκόσμια τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.